Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης Ομουζίδης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το κανάλι μου. Εάν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, αν βρίσκεται ενδιαφέρον, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, μια εγγραφή, χτυπήστε ένα καμπανάκι, να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν κάνω βίντεο και από κάτω στην περιοχή των σχολείων γράψτε και εσείς τις δικές σας σκέψεις ή τις δικές σας παρατηρήσεις. Σήμερα δεν είμαι λοιπόν στην έδρα μου, είμαι εκτός έδρας. Μερικές φορές μου αρέσει να βρίσκομαι εκτός έδρας, γιατί παίρνω και εγώ λιγάκι αέρα και ξεφεύγω από την καθημερινότητα, η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική και συνεχώς είμαστε στο τρέξιμο και στην πίεση, καθότι τα υγειονομικά μέτρα εξακολουθούν να υπάρχουν εδώ στη Γερμανία και οι άνθρωποι βρίσκονται, να λέμε την αλήθεια τώρα, σε μια ψυχολογική πίεση, έστω και αν δεν μιλάνε. Έτσι λοιπόν εγώ άδραξα αυτή την ευκαιρία και βρίσκομαι σε ένα υπέροχο μαγαζί. Εδώ πέρα έχω εργαστεί, έχω γνωρίσει μια σπουδαία οικογένεια, δηλαδή μεταξύ μας τώρα είναι ένας μαγαζάτορας, αλλά όμως είναι από τους ανθρώπους που μπορώ να πω ότι είναι ένας στους 10, 2 στους 10 ανθρώπους που άμα μπορέσεις να τον γνωρίσεις ή κάποιους άλλους ανθρώπους, είναι βυσματικές θέσεις. Εύχομαι να βρείτε βυσματικές θέσεις, πραγματικά. Υπάρχουν μαγαζιά και μαγαζάτορες οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, προσέχουν το προσωπικό τους, προσέχουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό θα κάνουμε εδώ πέρα σήμερα. Θα μιλήσουμε μαζί του να μας πει 2-3 μυστικά, tips, συμβουλές για κάποιον που θέλει να κάνει το δικό του μαγαζί, τη δική του επιχείρηση στην Γερμανία. Πάμε λοιπόν, πρέπει να τον ευχαριστήσω για τον χρόνο που διέθεσε και πάμε να κάνουμε την κουβέντα μαζί του. Βρίσκομαι στο Σοφίας Μεζέδες στην Κολονία, στην οδό Λουξεμβούργκα Στράσε. Όπως βλέπετε μαζί μου είναι ο Ηρακλής Φουρνιώτης. Μαζί είχαμε κάνει, Ηρακλή, πρώτα απ' όλα, γεια σου. Γεια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σου. Καλά, κανένα πρόβλημα. Με τον χώρος είναι ελεύθερος, το χρησιμοποιούμε. Με τον Ηρακλή τα είχαμε πει και πριν από 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κάπου το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα. Μας είχε πει την ιστορία του, μας είχε πει πως είχε στη Γερμανία, τα πρώτα βήματα που έκανε, τα οποία δεν ήταν και πολύ επιτυχημένα στην αρχή. Την εκπομπή μπορείτε να την δείτε εδώ επάνω στο link που σας δείχνω, που έγινε πριν από 3 μήνες. Και σήμερα είπαμε να προχωρήσουμε λιγάκι, να εμβαθύνουμε λίγο. Και να μιλήσουμε για προβλήματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες, για τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στη Γερμανία ή θέλουν να κάνουν το δικό τους μαγαζί. Είναι ένας μαγαζάτορας, έτσι, για τον ανακρίνω και λίγο. Λοιπόν, γιατί ξέρεις, μου έχουν πέσει και μερικά αρνητικά σχόλια. Γιατί λίγο, είμαι λίγο άνθρωπος της ανατροπής. Δηλαδή λέω ότι άμα δεν σπάσεις αυγά, μελέτα δεν κάνεις. Οπότε τώρα που σε έχω εδώ, λέω να σε. Κοίταξε να δεις, ο καθένας έχει τη δική του γνώμη σίγουρα και τις εμπειρίες του. Μπορεί κάποιος να έχει κάποιες άλλες εμπειρίες από τις δικές μας ή αυτά που συζητάμε και να μην συμφωνεί. Δεκτό είναι και αυτό, πρέπει να το σεβαστούμε. Αλλά εμείς τουλάχιστον αυτά που συζητάμε και εγώ ό,τι είχα πει για την προηγούμενη φορά και ό,τι με ρωτήσεις και σου απαντήσω σήμερα είναι από εμπειρίες που είναι στην πραγματικότητα, πράγματα που έχουμε ζήσει, έτσι. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό. Αυτό ακριβώς θέλω και εγώ να κάνω, ότι πρώτα περνάω τα δικά μου, είναι μια βιωματική, ένα βιωματικό κανάλι. Οι εκπομπές μου όλες πρώτα έχουν ως κύριο γνώμα τη δική μου εμπειρία, αυτά που εγώ έμαθα και προσπαθούμε όσο γίνεται πιο όμορφα να τα μεταδώσω και στον υπόλοιπο κόσμο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να μου πεις τώρα πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πριν από 3 μήνες, είχες πει, 4 που μιλήσαμε, είχες πει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ότι θα κρατήσει έως και 3 χρόνια αυτό το πράγμα. Ήδη εδώ, είναι και από το μέσα Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στη Γερμανία είναι κλειστή η εστίαση, όπως και όλη η ψυχαγωγία και όλα τα σχετικά και δεν ξέρω πότε θα ανοίξουν ακόμα. Πες μας λοιπόν μετά από 3 μήνες, 4 τώρα τα δικά σου πια, τη δική σου εκτίμηση. Κοίταξε, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Είμαστε στο ίδιο, όλα είναι παγωμένα. Χειροτερεύουν τα πράγματα λίγο-λίγο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στριμώχνουν τα πράγματα και ο κόσμος ζορίζεται. Πολλοί κόσμοι είναι που δεν δουλεύει, όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, όπως το είχα πει και την άλλη φορά. Όπως ακούμε τώρα, είμαστε κλειστοί μέχρι τέλος Ιουνίου για σίγουρα. Μέχρι τέλος Ιουνίου? Σίγουρα. Του 2021-2022. Τώρα μετά το 2021. Έχουμε διαβάσει κάποια πράγματα που λένε μέχρι Σεπτέμβριο του 2021. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι τον Ιούλιο θα ανοίξουμε λίγο καιρό. Έξω στις ταράτσες και όσα μαγαζιά έχουν κήπο και τα σχετικά. Θα δουλέψουμε λίγο μέχρι τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη ή Οκτώβριο όπως και πέρυσι. Αλλά αν κρίνουμε και από αυτό που έγινε πριν λίγες μέρες, ότι ακυρώσανε σε όλη τη Γερμανία το Oktoberfest, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστ της Γερμανίας. Της γιορτής της Γερμανίας, ακυρώθηκε επίσημα. Καταλαβαίνεις ότι τον Οκτώβριο και μετά πάλι δεν θα δουλέψουμε.
Άρα, αυτό που σου είχα πει ότι θα τραβήξει αυτό το πράγμα, σίγουρα θα τραβήξει. Δηλαδή και αυτή η χρονιά τώρα που είμαστε. Έχει δει, από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει κι άλλο. Δεν ξέρω πώς και τι και γιατί. Δεν είναι θέμα της σημερινής εκπομπής να μιλήσουμε για τα υγειονομικά μέτρα και όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτόν τον γιο. Εγώ, όπως είχατε έτσι τον λέω, για να αποφύγω τις παρατηρήσεις από την YouTube, η οποία το έχω πει κι άλλη φορά, έχει αυτιά και ακούει. Θα μιλήσουμε σήμερα όμως για business. Αλλά τώρα, τι business να πούμε, όταν η κατάσταση είναι τραγική, εντάξει, μαγαζιά είναι κλειστά. Τα μαγαζιά που αφορούν την εστίαση και πολλά άλλα μαγαζιά χαροπαλεύουν πραγματικά. Άρα, για ποιο πράγμα να μιλήσουμε, θα σου πω και λίγο φιλοσοφικά. Μου αρέσει η αναζήτηση, μου αρέσει η έρευνα. Γιατί κάποιος να επενδύσει και τι να επενδύσει με τέτοια περίοδο. Κοίταξε. Δηλαδή, εσύ τώρα, αν ήσουν πριν από 4-5 χρόνια που έκανες αυτό το βήμα, mm-hmm. θα το κάνεις σήμερα. Θα το σκεφτόμουν λίγο καλύτερα. Γιατί όταν κάνεις και ένα βήμα, λες θα ανοίξω ένα μαγαζί, θα κάνω. Θα έχω και μια αλφα κατανάλωση, θα έχω και ένα αλφα τζίρο, θα κάνω. Τώρα πρέπει να το δεις κάπως διαφορετικά. Ένα βασικό είναι, όπως και εμείς αυτή τη στιγμή, δεν επεκτηνόμαστε άλλο σε μαγαζιά ή δεν κάνουμε άλλα βήματα, αλλά κάνουμε βήμα στο online κατάστημα. Προχωράμε σε άλλα πράγματα που μπορούμε από εκεί να εισπράξουμε ή να προχωρήσουμε και να κερδίσουμε. Θα το συζητήσουμε και λίγο μετά. Αυτό μπορούμε να κάνουμε μια μικρή ανάλυση. Σε αυτό έχει δίκιο. Αρκετές επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να εμπορευτούν ή να κάνουν μέσω εμπόριο, έτσι. Ναι, εμπόριο. Εμείς ασχολούμαστε και με το εμπόριο, εμείς, ας πούμε. Online καταστήματα. Είναι μια διαφύγη για κάποιον που θέλει, που έχει κάποιο κίνητρο και θέλει συνεπενδύσει. Εμείς που το είχαμε ήδη το online, το προχωράμε και βέβαια δεν είναι κακό να πούμε ότι εσύ το κάνεις. Και εσύ το δουλεύεις και κάνεις πολύ καλή δουλειά. Προχωράμε εκεί. Βλέπουμε ότι εκεί προχωράει. Μπορούμε κάτι να κερδίσουμε παραπάνω. Από τη στιγμή που όλα τα άλλα είναι κλειστά, προχωράμε εκεί. Τώρα, όσο λες για business, υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ευκαιρίες. Είναι αυτό που λένε η κρίση φέρνει. Σίγουρα, θα το πει την άλλη φορά ότι η κρίση φέρνει ευκαιρίες. Υπάρχουν ευκαιρίες. Παράδειγμα, από το Γενάρη και μετά, εγώ έχω δεχτεί τουλάχιστον 10 τηλέφωνα από σοβαρούς ανθρώπους εδώ στην περιοχή τη δικιά μας. Για που πουλάνε τα μαγαζιά τους για να αγοράσω αν ενδιαφέρομαι. Όταν λες πουλάνε, τι εννοείς, πουλάνε τα μαγαζιά εστίασης, ναι, ναι, ρεστοράν. Ναι, ναι. Έλα ρε φίλε, πουλάνε. Κάποια κλείσανε, τώρα δεν θα λέμε ονόματα και τα σχετικά. Όχι, δεν χρειάζεται. Και γνωστά μαγαζιά, είχα δεχτεί τηλέφωνα και μαγαζιά πολύ καλά και σε τιμές πολύ... Ναι, πολύ καλές. Καλές, χαμηλές. Που αξίζει να επενδύσεις αν έχεις τα χρήματα, αξίζει να επενδύσεις και να το κρατήσεις το μαγαζί έστω και κλειστό. Και όταν ανοίξει τα πράγματα, το ανοίξει και να ξεκινήσει να δουλεύει. Δεν ξέρω τώρα, η κουβέντα πηγαίνει στο. Να σε ρωτήσω, να προτείνουμε σε κάποιον να του πούμε βήματα πώς να επενδύσει στη Γερμανία όταν την ίδια στιγμή κλείνουν επιχειρήσεις. Είναι πολύ στεναχωρό. Δηλαδή, αυτή την περίοδο, τι εκπομπές να κάνει και τι ακριβώς να πιέσει με αυτά τα οικονομικά μέτρα. Ναι, σίγουρα, το είχα πει όμως και την άλλη φορά ότι όποιο έχει μια σωστή επιχείρηση και σωστή. Σωστή τουλάχιστον στα χαρτιά. Δεν διακόπτω, θα συνεχίσεις. Τι εννοείς σωστή? Σωστή, να τηρείς τα λογιστικά σου βιβλία σωστά, να μην κάνεις μαύρο χρήμα. Αυτό μου τους έχει φάει όλους, δυστυχώς. Όμα τα έχεις όλα δηλωμένα, το κράτος μας έδωσε πάρα πολλά χρήματα. Αρκετά για να επιβιώσεις. Δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό. Εδώ στη Γερμανία τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά για τους επιχειρηματίες. Είναι ικανοποιητικά. Δεν θα σου χρηματοδοτήσει και 100%. Την επιχείρησή σου, αλλά μας έδωσε ένα μεγάλο κομμάτι, μας την χρηματοδότησε περίπου στο σύνολο στο 70%. Ένα 30% το συνεισφέρουμε ήδη. Αλλά είναι ένα νούμερο. Και σε αυτή την κρίση μας βοήθησε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο έχουμε και συντηρήσει τις. Άρα λοιπόν, θες να πεις ότι αν είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, σίγουρα μπορείς και να επιβιώσεις. Σε δύσκολες στιγμές. Όπως σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που έχουμε τώρα, να επιβιώσουν. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που δεν κάνανε σωστή διαχείριση. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Ναι. Γι' αυτό πουλάνε το μαγαζί τους ή γι' αυτό κλείνουν το μαγαζί. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί το πρώτο πράγμα είναι εδώ, 2 μήνες δεν πληρώσεις το ενίκιο. Υπάρχει με βάση το Gewerberecht και τα μήτε και για τα ενίκια και τα, όλα αυτά τα πράγματα. Κατευθείαν σου κάνει ένα κίνδυνο, μια έξωση και σε πετάει έξω. Δεν αργεί να γίνει. Δηλαδή, μέσα στο τετράμινο, πεντάμινο έχει βγει και απόφαση από το δικαστήριο και σε έχει βγάλει από το μαγαζί. Τέλος πάντων, εμείς σας κάνουμε τώρα την προσπάθεια να πούμε μερικά πράγματα. Γιατί εντάξει, τα λέω και με τους φίλους μου στις δικές μου εκπομπές, αλλά έχω πάρει μηνύματα. Έχω πάρει μηνύματα προσωπικά, ναι, μέσω email, το οποίο λέει τι μπορώ να κάνω στη Γερμανία ή πώς μπορώ να επενδύσω. Βέβαια, εγώ δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος, αλλά χαίρομαι που πραγματικά δεν σταματάει.
Δεν σταματάει η επιχείρηση. Έχω πάρει 2-3 μηνύματα που θέλουν όντως ψάχνονται να κάνουν κάτι. Πες μας όμως, με αυτές τις δυσκολίες, μπορεί κάποιος να κάνει ένα μαγαζί, ας πούμε, εστίασης ή να αγοράσει κάποια από αυτά που μπορεί να πουλούνται, γιατί ο ιδιοκτήτης τώρα έχει κάποια προβλήματα οικονομικά, δηλαδή να ψάξει να αγοράσει. Ευκαιρίες υπάρχουν. Μπορείς να αγοράσεις μαγαζί και να το μετατρέψεις στις ανάγκες εποχής. Και εμείς το άλλο μας το μαγαζί που έχουμε, έχουμε το εστιατόριο κλειστό, αλλά χρησιμοποιούμε το κομμάτι που είναι του Ίμπις και πουλάμε πακέτο φαγητό και πάει αρκετά καλά με βάση την κατάσταση. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι για εμάς εδώ στην Κολονία, ότι και εκεί που είναι το μαγαζί είναι η Ford δίπλα και η Ford, παράδειγμα, πριν έχουμε σταμάτησε την παραγωγή. 5.000 κόσμος πήγε σε Kurzarbeit. Αυτό επηρεάζει και εμάς σαν μαγαζί, γιατί μπροστά από το μαγαζί μου περνάνε οι 1.000 υπάλληλοι, ας πούμε. Σίγουρα επηρεάζει. Όλα αυτά. Πες μου λίγο για το Kurzarbeit να μάθει ο κόσμος. Τι ακριβώς, κάποιος ο οποίος είναι μισθωτός και δουλεύει σε μια επιχείρηση πηγαίνει σε Kurzarbeit. Δηλαδή, στα ελληνικά θα το λέγαμε. Μερική απασχόληση. Μερική απασχόληση. Ναι, τον πληρώνει η πόλη, όπως σου είχα πει. Ποιος πληρώνει τι. Τον πληρώνει το Ταμείο Ανεργίας, όπως σου είχα πει και την άλλη φορά. Τα χρήματα τα παίρνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε τις αιτήσεις κάθε μήνα. Και το Ταμείο Ανεργίας μας στέλνει εμάς τα χρήματα. Είναι 70% του μισθού τώρα πια. Τότε που είχαμε ξαναμιλήσει ήταν 60%, μετά το ανεβάσανε 10% ακόμα και είναι 70% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα, ας πούμε, παράδειγμα, ο δικός σου σερβιτόρος τώρα που είναι σε Kurzarbeit, όπως λες, παίρνει το 70% του μισθού τους, ναι. Εντάξει, και το υπόλοιπο 30%? Το δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα οποία 70% το δίνει το κράτος. Το δίνει το κράτος. Μας δίνει εμάς τα χρήματα. Μάλιστα. Υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις όμως σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ένα μήνα μετά παίρνουμε τα χρήματα. Τα παίρνετε όμως. Τα παίρνουμε. Γιατί σε άλλες χώρες ακούω υπάρχουν προβλήματα. Ναι, τα παίρνουμε. Λίγο καθυστέρηση, σε όλα υπήρχε καθυστέρηση, όπως σου είχα ξαναπεί. Ας μην ρωτήσω τώρα πώς μπορεί κάποιος να ζήσει με το 70% λιγότερο από το μισθό του. Άλλη εκπομπή, παιδιά, δεν θέλω άλλο να τα μεγάλο. Δεν θέλω να τα μπερδεύω. Ίσως μιλήσουμε με κάποιο παιδί από την κουζίνα ή από το σέρβις να μας πει πώς μπορεί να τα βγάλει. Πάντως να ξέρετε ότι δύσκολα τα βγάζει πέρα και πάρα πολλοί από αυτούς πάνε και μας συμπρόνουν να κάνουν και έξτρα αίτηση για να πάρουν κάτι περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας όμως τώρα. Θα ήθελα να μου πεις ότι ένα μαγαζί στην εστίαση αυτή τη στιγμή αξίζει, ναι ή όχι. Αξίζει, αλλά όχι μαγαζί σαν το αυτό που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι, εννοείς ένα μαγαζί που έχει ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο, αλλά ρεστοράν, εστιατόριο. Ναι, τώρα να το κάνεις ένα εστιατόριο τέτοιο, να φτιάξεις ένα τέτοιο μαγαζί αυτή τη στιγμή, το οποίο να το φτιάξεις, εμπρός να το ανοίξεις, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί όπως φαίνεται θα είμαστε και κλειστά για αρκετό καιρό ακόμα. Μου άρεσε αυτό που είπες πριν από λίγο, που είπες ότι να το προσαρμόσει τωρινά δεδομένα. Ναι, εδώ, αυτό μπορείς να κάνεις. Αυτό που κάνεις εσύ στο άλλο μαγαζί που κάνεις και το γύρο και την πίτα, ένα κομμάτι έχει πάρει σε. Ένα κομμάτι. Σε φλατζίδικο, ας πούμε, στην ελληνικά. Σε Ίμπις κατάσταση. Και ξέρω και ένα άλλο μαγαζί γνωστός, ο οποίος είχε γύρο πιάτο, αλλά τώρα έχει κάνει και γύρο πίτα. Και επειδή δεν μπορεί να πάρει κόσμο μέσα. Ούτε μέσα από το πακέτο. Πουλάει πακέτο για να σώσει κάπως την κατάσταση. Πολλοί είναι που έχουν αλλάξει τα μαγαζιά τους όλα, το έχουν κάνει, έχουν αλλάξει τις κάρτες τελείως. Ξέρω συνάδελφο που έχει τέτοιο τους μαγαζί σαν και αυτό. Το κάνει τελειωμένο. Το έχει κάνει σε αυτό το ίδιο στυλ μαγαζί, το έχει αλλάξει με τελείως άλλη κάρτα. Ναι. Έχει βάλει και δύο μηχανάκια και κάνει delivery. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σου πω ότι αποδίδει τέλεια, γιατί ο κόσμος στο μυαλό του όταν βλέπει το μαγαζί σου ξέρει ότι είναι κάτι άλλο. Θέλει λίγο χρόνο. Παρ' όλα αυτά όμως μπορείς να παλέψεις, να προσπαθήσεις, κάτι θα καταφέρεις, να μπορείς να καλύψεις έστω και το 30% που είπαμε ότι σου λείπει από τα έξοδα. Εσύ τα έχεις καταφέρει. Πες μας πώς τα έχεις καταφέρει. Ή το είπες πριν ότι είχες σωστά την επιχείρησή σου, τα χαρτιά σου, το λογιστή σου, έτσι, είσαι οργανωμένος. Σε αυτό είναι. Μόνο αυτό είναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η διαχείριση που κάνεις στην επιχείρησή σου. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί και τι έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς δουλέψαμε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα να έχουμε και κάποιο κεφάλαιο, είτε στη μία εταιρεία, είτε στην άλλη εταιρεία, είτε προσωπικά κεφάλαια, και να μπορέσουμε τώρα να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κατάσταση. Ωραία. Πες ότι εγώ ένας φίλος, κάποιος οτιδήποτε, ναι, έχει ένα ποσό που θέλει να επενδύσει. Αν θα έρθει στη Γερμανία ή εδώ στη Γερμανία, ένας δικός μας, ένας συμπατριώτης μας, εδώ πέρα. Και έχει και θέλει και ξέρει τη δουλειά. Μπορεί να αγοράσει ένα μαγαζί, μπορεί να φτιάξει ένα δικό του μαγαζί, ένα δικό του εστιατόριο, ας πούμε, ή
ή ένα ίμπις, ίμπις λένε τα σουβλατζίδικα εδώ πέρα στη Γερμανία. Θεωρητικά το να πάρεις ένα ίμπις είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή. Πες το έχεις ένα κεφάλαιο, ξέρεις τη δουλειά, βρεις το σημείο, είσαι τυχερός και το αφήνει κάποιος που δεν θέλει άλλο και δουλεύει το μαγαζί. Θέλει μια έρευνα αγοράς, δεν μπορείς να πας κουτουρού και να πεις παίρνω αυτό, παίρνω εκείνο, παίρνω το άλλο. Τώρα είναι το θέμα το να πάρεις ένα μαγαζί, όπως ακούγεται, έρχεσαι, το πληρώνεις, το παίρνεις. Είναι εύκολο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις άδειες των μαγαζιών. Δηλαδή. Το να πάρεις μια άδεια λειτουργίας μαγαζιού. Αυτό έχει... Αφού έχει την λειτουργία της άδειας που είχε ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Αφού τον αγοράζω, δεν παίρνει την άδεια του μαζί. Παίρνεις την άδεια του μαζί, αλλά και δεν την παίρνεις. Δηλαδή το μαγαζί είναι. Είναι ίμπις, ας πούμε. Μιλάμε για ίμπις αυτή τη στιγμή. Ίμπις. Ας πούμε ότι είναι ίμπις. Το μαγαζί, ας πούμε ότι είναι ίμπις. Έτσι. Και το έχεις εσύ. Ναι. Και έρχομαι εγώ και το παίρνω εγώ. Ναι. Μετά για να το βάλω στο όνομά μου και να βγάλω καινούργια άδεια λειτουργίας με τα τωρινά δεδομένα, ναι, γιατί σήμερα το έχεις 30 χρόνια. Ναι. Και η άδεια λειτουργίας να είναι από το 1980 ναι, ή το 1990, οπότε 40 χρόνια όπως ναι, έχεις. Που συνήθως τα πιο πολλά μαγαζιά έτσι είναι. Στη... 30 ετία, 40. Πολλά, πολλά μαγαζιά. Έτσι, είναι πολύ παλιά οι άδειες τους. Και πάνε να πάρεις μια καινούργια άδεια με βάση τις τωρινές νομοθεσίες μπορεί να μην παίρνει και άδεια. Έλα. Εγώ αντιμετώπισα πάρα πολλά προβλήματα με το τελευταίο μαγαζί. Για πες μας λίγο, τώρα έχει λίγο ενδιαφέρον. Δηλαδή, για να δώσουμε και μια πληροφορία. Παράδειγμα, παράδειγμα. Θα σου πω ότι όταν παίρνεις ένα ίμπις το οποίο δεν έχει, έχει μια παλιά άδεια που δεν επιτρέπεται να κάτσουν άτομα μέσα, να φάνε μέσα, μόνο να πουλάς πακέτο, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο, πιο εύκολα. Εύκολα. Τα πιο πολλά όμως από αυτά τα μαγαζιά δεν είχαν τουαλέτες παλιά. Πριν μια πενταετία, εξαετία είχα πάρει ένα τέτοιο μαγαζί και είχα πάρει και την άδεια στο όνομά μου. Τέτοια δεν μπορούσα να πάρω. Ακόμα, εννοείς. Τότε, πριν 5-6 χρόνια. Ναι. Εγώ είχα κλείσει την πενταετία στη Γερμανία. Υπάρχει μια νομοθεσία, νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Εκεί πέρα να το κοιτάξετε, αν είμαστε. Λέμε νομίζω, γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρος. Άμα κάνει, το γράψουμε από κάτω. Ναι, νομίζω δεν είμαι σίγουρος. Όταν είχα έρθει στη Γερμανία, πριν 12 χρόνια, αν δεν ήσουν εδώ 3 χρόνια, δεν μπορούσες καν να κάνεις αίτηση για να πάρεις ένα μαγαζί. Είσαι 3 χρόνια μονιμότητα. Να είσαι μονιμότητα εδώ, να έχεις κάνει 3 χρόνια φορολογικές δηλώσεις, να το αφημίσεις, λίγο να μπορείς να είσαι, να ξέρουν ποιος είσαι, να έχεις ένα background. Ναι. Τώρα νομίζω δεν υπάρχει αυτό, αλλά για να, όταν είσαι καινούριος και έρχεσαι, για να πάρεις μαγαζί στο όνομά σου, δεν πρέπει να έχει τη μεγάλη την άδεια που λέμε εδώ, δηλαδή να μην μπορείς να πουλήσεις αλκοόλ, να μην έχει τραπέζια το μαγαζί μέσα για να κάθεται κόσμο, να πουλάς μόνο πακέτο, μικρό μαγαζί, μικρή άδεια. Δηλαδή οι άδειες χωρίζονται στα μαγαζιά που έχουν αλκοόλ, δεν έχουν αλκοόλ. Ακριβώς, ναι, δέχονται μέσα κόσμο. Δεν δέχονται κόσμο, βασικά αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Έτσι είναι διαφορά. Ναι, αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Και σε εστιατόρια πια που πάμε σε. Το εστιατόριο πιάνεται στη μεγάλη την κατηγορία που κάθεται ο κόσμο μέσα που πουλάς αλκοόλ. Αυτές είναι δύο κατηγορίες. Παράδειγμα θα σου πω, αν σε ενδιαφέρει. Ότι το έφερε έτσι μαζί. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω στα μαγαζιά. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι. Αυτός εδώ. Έχω και ανθρώπους συγγενείς που έχουν μαγαζιά. Στη Βόρεια Γερμανία. Μα δεν είναι πια. Εσύ κάνεις άλλες δουλειές. Είναι ο καθένας τομέα. Ναι, εμένα μου αρέσουν άλλα πράγματα. Παράδειγμα, αφού τα έχεις εδώ, δείξε τώρα. Εδώ αυτός ο φάκελος είναι από την τελευταία εταιρεία που έκανα. Από το τελευταίο μαγαζί που πήρα εδώ και ένα χρόνο. Και σου λέω ότι σήμερα που μιλάμε, μετά από ένα χρόνο και κάτι, δεν την έχω ολοκληρώσει την άδεια. Ένα χρόνο. Έχουμε κάνει, λειτουργούμε προσωρινή. Δεν φταίω εγώ. Καταρχήν, τι να σου πω. Τι να σου πω. Τι να σου το δείξω. Καταρχήν θέλει σχέδια, φλου, κάρτε. Τι σχέδια, πολυτεχνικά. Ναι, και πολυτεχνικά σχέδια. Γιατί το μαγαζί που πήρα εγώ είχε μια άδεια πριν 29 χρόνια. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Αυτά τα δύο τα χαρτιά είναι τα χαρτιά που πρέπει να συμπληρώσεις. Να τα βάλεις όλα μαζί, θα σου εξηγήσω τα γρήγορα τι είναι. Εδώ πέρα είναι έχει 10 σημεία. 10 σημεία. Και εδώ πέρα έχει. Έχει μια ανάλυση εδώ τι έχει... ακριβώς και. Τι ακόμα χρειάζεται. Και εδώ πρέπει να πας και στις υπηρεσίες. 11-12 έγγραφα. Είναι ή... φακέλη βασικά, είναι φακελάκια. Ας πούμε ότι 11-12 μπορεί να μην τα έχω κιόλα εδώ. Θα στα πω περιληπτικά. Πέστα. Τι χρειάζεται. Αυτό ήταν ένα μαγαζί, Σωτήρη, που ήταν πριν 28 χρόνια, 29 χιλιάδια. Συγγνώμη λίγο, παιδιά, ό,τι κάνετε, ρωτήστε, οργανωθείτε, ρωτήστε. Και 50 χιλιάρικα να έχεις στην άκρη και τον τζόκερ να πιάσεις. Πάλι ρώτα τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να το κάνεις. Συγγνώμη, συνέχισε. Αυτή η άδεια που είχε το μαγαζί ήταν πριν 28-29 χρόνια νομίζω. Το πήρα εγώ το μαγαζί, το βάλα στο όνομά μου, έκανα συμβόλαια, το αγόρασα, έκανα και μετά πήγα στο Δήμο. Και λέω, πήρα αυτό το μαγαζί, θέλω την άδεια μου. Δηλαδή αυτά τα χαρτιά μου, λέει, συμπληρώστε, λέει κύριε Φουρνιώτη, αυτά τα έγγραφα και ξαναελάτε.
τα σημεία τα πιο πολλά, να πούμε περιληπτικά ότι θέλει συμβόλαια, θέλει όλα τα τεχνικά χαρτιά από αρχιτέκτονα, τα οποία αν έχουν περάσει 20 ετία θέλει καινούρια. Α, τα αναλαμβάνεις μόνος σου, αναγκάστηκα, δεν ήξερα κι εγώ, πήρα αρχιτέκτονα να τα κάνω. Χρειάζεται αν την τελευταία πενταετία έχει κάνει κάποια πτώχευση, η Solvency που λέμε εδώ στη Γερμανία. Πτώχευση. Έχει κάνει κάποια πτώχευση ευρωπαϊκά. Σε πιάνει. Παλιά το ψάχνανε. Δηλαδή, άμα κάποιο στην Ελλάδα έκανε πτώχευση. Και το πιάνει και το βρίσκει. Δεν μπορεί να όχι με τίποτα. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Μαθαίνει από την αστυνομία ποινικό μητρό. Ναι. Μέχρι το 2019 ή 20 ήταν μόνο στη Γερμανία. Κοιτάγανε. Από το 20 νομίζω και μετά είναι ευρωπαϊκό. Δηλαδή ποινικό μητρό και αυτό σε ψάχνουν. Μετά συνεχίζουμε. Αν χρωστά στην εφορία, ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό τώρα. Α, τώρα δεν μόνο Γερμανία. Όχι μόνο Γερμανία. Μια χώρα, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Ναι. Παράδειγμα, εγώ επειδή κάνω και φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, επειδή και εκεί έχω κάποια εισοδήματα, έφερα τα χαρτιά μου και από εκεί, πήρα από εκεί φορολογική ενημερότητα, τη μετέφρασα εδώ, έχει μια διαδικασία. Να σου πω κάτι. Θα μου επιτρέψει να σημειώσω αυτά τα 10 επικεφαλίδες μονάχα. Να τις αναφέρω στην εκπομπή, κάτω στην περιγραφή. Θα το κάνω μια φωτογραφία. Θα γράψω τα 10, τα 10 σημεία που χρειάζεται κάποιος για να πάρει μια άδεια. Και θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να μου πεις μια μικρή παρένθεση, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα που να λέγεται διπλή φορολογία. Άλλος λέει είμαι στη Γερμανία, τι είναι διπλή φορολογία. Νομίζω ότι δεν το έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και καμιά φορά λέω και εγώ ότι αν έχεις κάτι στην Ελλάδα, φορολογήσεις στην Ελλάδα. Και αν έχεις κάτι στη Γερμανία, φορολογήσεις στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν λέω σωστά. Θα σου πω το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί. Τελικά τι είναι διπλή φορολογία, γιατί μπερδεύονται κάποιοι. Διπλή φορολογία συμβαίνει. Αλλά αυτοί είναι οι ίδιοι. Παράδειγμα, εγώ όταν έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στο δικηγόρο μου που έχω ένα πάρα πολύ καλό δικηγόρο στην Πάτρα. Και που είναι και δικηγόρο, αλλιώ πάω και με συμβούλεψε και μου είπε. Ότι το μόνο που δεν θα κάνεις, δεν θα δηλωθείς κάτοικος μόνιμος, κάτοικος εξωτερικού. Αυτό κάνουν όλοι. Για να γλιτώσουν τη φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, δηλώνονται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Τη Γερμανία ή την κάθε χώρα του εξωτερικού δεν την ενδιαφέρει αν εσύ έχεις εκεί μια πολυκατοικία. Αφού η πολυκατοικία σου είναι στην Ελλάδα, η Ελλάδα πρέπει να πάρει τους φόρους, όχι η Γερμανία. Αλλά δεν μπορείς να δηλωθείς μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Εκεί γίνονται πολλά λάθη. Παράδειγμα, εγώ είμαι κάτοικος Γερμανίας, μόνιμος, αλλά είμαι και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Έχω και εκεί τη διεύθυνσή μου, έχω και εκεί τα κινητά μου, έχω εκεί το σπίτι μου, έχω εκεί τα εισοδήματα από κάποια κινητά που έχω, κάνω φορολογική δήλωση εκεί, κάνω φορολογική δήλωση εδώ. Καμία σχέση τα εισοδήματά μου εδώ με τα εισοδήματά μου της Ελλάδας εδώ, τα εισοδήματά μου πληρώνω την εφορία εδώ. Με τα εισοδήματά μου της Ελλάδας, που έχω στην Ελλάδα, πληρώνω την εφορία μου στην Ελλάδα. Και πού είσαι, είσαι στη χώρα μας, στην Ελλάδα, όσο μόνος του εξωτερικού. Όχι. 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 Δηλαδή στην Ελλάδα φαίνομαι σαν κάτοικος Ελλάδας. Ναι, είσαι στο πατρικό σας, με λέμε. Στο σπίτι μου, έχω έχω δύο σπίτια στην Πάτρα που έχω δηλώσει κατοικία. Και εδώ στη Γερμανία και στην... είσαι δηλωμένος με βάση τον νόμο ότι κάπου πρέπει να είναι κάποιος, να είναι κάποιος ξεκάθαρο εδώ πέρα στη Γερμανία. Άρα έχεις το σπίτι σου εδώ πέρα και έχεις το αντίστοιχο δημαρχείο, το λεγόμενο ό,τι αφορά. Τη Γερμανία θα σε ψάχνουν στη Γερμανία. Να με βρουν στη διεύθυνσή μου. Ό,τι αφορά την Ελλάδα θα με ψάχνουν στο σπίτι μου. Γιατί κάποιοι πανικοβάλλονται, αλλά δημιουργούν. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται αυτό επειδή προσπαθούν να γλιτώσουν. Δεν ξέρω, κάτι κάνει ο κόσμος, δεν έχει ρωτήσει ή νομίζει ότι επειδή είσαι στη Γερμανία, ναι, φεύγω. Ναι, αλλά άμα έχεις όμως ένα σπίτι, εσύ έφυγες από την Ελλάδα, είσαι στη Γερμανία. Δεν έχεις ακίνητα τίποτα. Δεν έχεις καμία υποχρέωση, ούτε αυτοκίνητο τίποτα. Μπορείς να το κάνεις. Να δηλωθείς μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, να μην κάνεις φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Να μην έχεις τίποτα όμως. Που να αποτελεί. Να πρέπει να αποδοθεί φόρος. Ναι, να πρέπει να αποδοθεί κάποιος φόρος. Τώρα εσύ φεύγεις από την Ελλάδα, αλλά έχεις ένα σπίτι, έχεις ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον καράζ και έχεις και ένα οικόπεδο στο όνομά σου. Αυτά δεν πρέπει να τα δηλώσεις στο ε9. Δεν έχεις φορολογία. Πες το νοικιάσεις και το σπίτι και έχεις και ένα εισόδημα, κάνεις και ένα συμβόλαιο. Αυτά πού θα τα δηλώσεις. Τι τη νοιάζει τη Γερμανία, εσύ τι βγάζεις εκεί. Και το αντίστοιχο φαντάζομαι. Τι λες στην Ελλάδα. Τι λες στην Ελλάδα, αν εγώ βγάζω εδώ 200.000 το χρόνο. Δεν έχει να κάνει. Εδώ θα τα βγάλω, εδώ θα τα φορολογηθώ. Είναι ένα πράγμα που πρέπει όλοι μας να το έχουμε ξεκαθαρίσει. Πήγα να το κάνω και εγώ το λάθος, γιατί όταν στην Ελλάδα, στη Γερμανία μου λέγανε να γίνεις μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Λέει, τι θες τώρα στην Ελλάδα. Ναι, μα ρε παιδιά, εγώ λέω στην Ελλάδα έχω ακίνητα, έχω αυτό, έχω το αυτοκίνητό μου. Έχω... Δεν μπορώ. Πώς θα το κάνω δηλαδή αυτό. Και συμβουλεύτηκα τον δικηγόρο μου. Η εφορία όμως βλέπω ότι είσαι έξω. Έτσι δεν είναι. Ξέρω ότι είσαι εκτός Ελλάδας, ότι κατοικείς. Ναι, έχω δηλώσει τα στοιχεία μου.
Έχω δουλέψει τα στοιχεία μου, βέβαια. Αυτό το δηλώνει ότι σε περίπτωση που θέλουν να σε βρούνε, έχει τα στοιχεία μου, δηλαδή μέσω στο τάξη θα κάνει αυτά. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Βάζει τα δεύτερη κατοικία, τρίτη, όσε θε βάζει. Ευχαριστώ για την παρένθεση, έτσι να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, μια και σε έχω εδώ πέρα κοντά μου. Έτσι, αυτά στο λέω από προσωπική μου εμπειρία, τι έχω κάνει εγώ ίδιο. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στη λίστα. Και τα μάζεψες ή ακόμα λείπουν στοιχεία. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Και λειτουργήσουμε προσωρινή άδεια. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σου πω τώρα το μεγάλο του μπέρδεμα. Αυτά όλα τα έγγραφα που φτιάχνεις, παράδειγμα, ό,τι έχει να κάνει που σου είπα, αν έχεις κάνει πτώχευση, αν χρωστάς την εφορία, το ποινικό μητρό, έχουν μια ισχύ 6 μήνες. Έχουν μια ισχύ 6 μήνες. Που σημαίνει. Που σημαίνει ότι όταν εγώ γύρισα εδώ πίσω, που δεν το γράφει βασικά εδώ πουθενά. Δεν το γράφει πουθενά. Όχι, όχι, συγγνώμη. Το γράφει εδώ. Είναι για το Gaster de Gazette. Εδώ λέει ότι πρέπει να κάνεις ένα σεμινάριο στην ΙΧΑΚΑ. Τώρα η ΙΧΑΚΑ το αναλύσεις εσύ τι είναι, για να μην λέμε πολλά. Θα το αναλύσεις εσύ καλύτερα. Είναι από το εμπορικό επιμελητήριο της Γερμανίας. Θα σας... Είναι όμως ένας φορέας. Είναι κάτι πολύ δυνατό. Είναι κάτι πολύ μια πιστοποίηση μπορείς να δουλέψεις σε όλη την Ευρώπη και να κάνεις πράγματα σε όλη δεν την Ευρώπη. Μπορεί να πάρεις κάποιο πτυχίο εκεί, να κάνεις μεταπτυχιακά που έχουν ισχύσει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο τώρα πια νομίζω η ΙΧΑΚΑ. Θα το κάνουμε μια εκπομπή. Ας μείνουμε εδώ πέρα. Αυτό το σχολείο είναι. Αυτό είναι σεμινάριο, δίνεις και εξετάσεις. Και εξετάσεις δίνεις. Πρόσεξε τώρα. Για πες. Από πέρυσι το Μάρτιο, εγώ προσπάθησα να δηλωθώ να κάνω αυτό το πράγμα. Πήγα στην ΙΧΑΚΑ εδώ στην Κολονία. Δηλώθηκα, μου είπαν θα σας ενημερώσουμε κύριε Φουρνιώτη. Με ενημερώσανε 8 μήνες μετά ότι δεν υπάρχει χώρος και ότι λόγω κορονοϊού δεν γίνονται τα σεμινάρια. Με αποτέλεσμα όλα τα χαρτιά που είχα κάνει πέρασε το εξάμηνο. Και μου στείλε ένα πολύ ωραίο email η κυρία από το Δημαρχείο και μου είπε: Κύριε Φουρνιώτη, λήξαν τα χαρτιά σας. Πάλι από την αρχή. Πάλι στις υπηρεσίες από την αρχή να τα κάνω και μετά από πολύ μεγάλο κόπο και. Δεν είπες ότι ρε παιδιά, αφού πέρασε η προθεσμία λόγω του κόρου. Δεν του νοιάζει, δεν του νοιάζει η Σωτήρη. Δυστυχώς. Η μία υπηρεσία με την άλλη και εδώ είναι ανεξάρτητη. Σου λέει: Εντάξει, δεν πειράζει, εμάς πρέπει να είναι τα χαρτιά μας έτσι. Ο νόμος λέει 6 μήνες. Τελείωσε. Αφού δεν είναι. Γερμανία. Ξέρεις ότι είναι γραφειοκρατία, ξέρεις ότι είναι μια εισπρακτική χώρα και όλα αυτά εδώ, τα χαρτιά, στοιχίζουν και λεφτά. Δηλαδή είχα χαλάσει 1000. Θα σου πω ότι αυτή η άδεια περίπου θα μου στείλει σε μένα μόλις την τελειώσω, που την τελειώνω 12 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα είναι μέσα στην εκπομπή. Ποια 12 Μαΐου, τώρα είναι το χρόνο. Και τα λέει το 21 λέει εδώ. Να προλάβεις. Ναι, που την τελειώνω, τότε θα μου έχει στοιχήσει περίπου 4.000 ευρώ. Για να τελειώσει η άδεια αυτού του μαγαζιού. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα εδώ είναι από την ΙΧΑΚΑ η επιβεβαίωση ότι έχω το ραντεβού να πάω 12 Μαΐου. Όπα, περίμενε, κάτσε. Τι Τετάρτη 12 του μηνός, σήμερα είναι Δευτέρα, διαβάζεις καθόλου. Έχω κάνει μια προετοιμασία. Τι θα δώσεις, τι έτσι. Κοίταξε να πω. Σε δύο μέρες δεν εξετάσεις. Ναι, θα πάω, εντάξει. Σε αυτή τη ζωή, παιδιά, όλο εξετάσεις δίνουμε. Όλο εξετάσεις δίνουμε. Λοιπόν, σου έχουμε καλή επιτυχία. Να σε καλά, ευχαριστώ. Και αφού το πάρεις και αφού σου πούνε OK, μετά τελειώνει πια και η διαδικασία όλη. Μετά τελειώνει η διαδικασία. Ναι, θα τα στείλω. Θα στείλω όλα τα χαρτιά πάλι. Όλα με email τα γίνονται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ραντεβού και προσωπικές επαφές με. Γραφεία ή με υπηρεσίες. Να σου πω κάτι σύνομο που το διακόπτω πάλι, παιδιά, αλλά αυτό το email μας έχει σώσει. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πολλές φορές μου έχει τύχει και εμένα με το δημόσιο ή με ιδιωτικές εταιρείες και πραγματικά το mail είναι. Το παίρνει ο άλλος, είναι ένα έγγραφο έτσι, που εκτυπώνεις ότι παραδόθηκε το mail και δεν μπορεί να σου πει ότι δεν έλαβε τα τυχολογητικά. Ενώ με το ταχυδρομείο ούτε ουρές ούτε τίποτα. Από τη μια μεριά είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, συγγνώμη. Έχει δίκιο γιατί τελειώνω κι εγώ σε μια ώρα όλη μου τη δουλειά με τα email. Ό,τι και να γίνει, ισχύει το έγγραφο, το email και με ημερομηνίες και με ώρα και στο δικαστήριο γίνεται δεκτό. Τι σου λέγα, λέγαμε ότι. Μου λέει ότι τελειώνει με το θέμα αυτό, ότι θα πληρώσει το ανάλογο ποσό και. Και τώρα ήθελα να σου πω όμως, ότι είχε περάσει το πρώτο εξάμεινο. Σου είπα ότι έχει περάσει ένα χρόνο και παραπάνω. Πέρασε και το δεύτερο εξάμεινο. Ξαναπήγα τα ξανά έκανα τα έγγραφα. Τρεις φορές τα έχω ανανεώσει. Θα πληρώσει συνολικά 4.000. 4.000 να πάει στο σύνολο για να πάρω και το ραντεβού. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι κάποια πράγματα δεν συνδυάζονται. Πρέπει να έχεις πολύ υπομονή. Βέβαια, σου λέω ότι το μαγαζί λειτουργούσε. Πήρα μια προσωρινή άδεια. Δηλαδή, τα πρώτα έγγραφα που μάλεψα εδώ, πήρα μια προσωρινή άδεια.
Βέβαια πρέπει πρώτα να έρθουν τα πρώτα έγγραφα. Θέλουν και ένα μήνα, ενάμιση για να έρθουν τα πρώτα έγγραφα, να φανεί ότι είσαι όλα εντάξει, ότι μπορείς να κάνεις ένα μαγαζί. Αλλά τόσο μεγάλη ταλαιπωρία, φίλε, πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, ξέρω ότι και η Γερμανία έχει τη γραφειοκρατία της, η Γερμανία έχει τις δικές απαιτήσεις, το σύστημα και εδώ πέρα πρέπει να πληρωθεί, πρέπει να οργανωθεί. Ένας γνωστός μου, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στις τράπεζες μέσα, μου είπε ότι ζει η Γερμανία από αυτό, από την όλη διαδικασία, δηλαδή ένα πρόστιμο με το αυτοκίνητο που θα σου έρθει για λόγω ταχύτητας, λόγω πάρκινγκ ή οτιδήποτε, ένα ποσοστό παίρνει και το κράτος, παίρνει και η αστυνομία, παίρνει και ο Δήμος που έγινε η παράβαση, παίρνει και φορεία, έτσι. Και κατά 30% το κράτος ζει από αυτά τα πρόστιμα και από αυτή τη διαδικασία. Okay, Γερμανία, Deutschland. Έτσι είναι. Αν θέλεις να έρθεις να ζήσεις εδώ, πρέπει να τα δεχτείς όλα αυτά και να συμβιβαστείς και να ζήσεις έτσι. Να παίξεις με τους κανόνες του παιχνιδιού που εδώ πέρα είναι. Πρέπει να τους ακολουθήσεις. Δεν μου λες κάτι, σε όλα αυτά τα χρόνια που είσαι εδώ πέρα, χρειάζεσαι ποτέ να βάλεις κάποιο, να σπρώξεις κανένα γνωστό, κάποια δουλειά, ναι. Σου χρειάζεσαι ποτέ, σου χρειάστηκε. Είναι επικίνδυνο ή... Όχι, παίρνεις τον ανάλογο άνθρωπο, ο οποίος είναι... Για να σπρώξει ένα θέμα. Για να προχωρήσει μια δουλειά, ο οποίος είναι ειδικός για αυτή τη δουλειά. Και είναι και η δουλειά του. Mm. Όχι να βάλουμε μέσο που λέμε για αυτά. Είναι η δουλειά του. Τον πληρώνει για να σου κάνει αυτή τη δουλειά. Διεκπαιρεώτης κάπως έτσι. Ναι, δηλαδή. Που ξέρει πού να πάει ακριβώς. Δεν είναι με την έννοια την ελληνική το βίσμα. Δηλαδή, όχι, αυτό είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το κάνει εδώ και δεν ξέρω και αν θα σου γυρίσει και βούμερα. Ναι. Δεν το ξέρω. Να συγκινήσουμε. Πολύ πιθανό. Συγκινήσουμε. Πολύ πιθανό. Καλό είναι να έχει έναν άνθρωπο που να ξέρει τη δουλειά του να σε βοηθήσει. Γιατί είναι πολλά πράγματα και εγώ σε αυτά τα σε ποιο τομέα. Να είναι λογιστή. Σε όλα. Χρειάζεται παντού. Τα πάντα χρειάζεται. Τα πάντα. Γιατί και εγώ δουλεύω και όλη μέρα, τρέχω παρόλο που δεν πάντα κάνω και όλα μόνος μου ή δεν τα γνωρίζω και εγώ όλα μόνος μου. Και δεν θέλω και να τα κάνω και όλα μόνος μου. Τι θα κάνεις, θα τρελαθείς, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, αν ήξερα παράδειγμα, σου λέω ότι αυτή η διαδικασία είναι τόσο πολύπλοκη, γιατί έτσι τη μεγάλη άδεια σε δικό μου όνομα που να κάνω σε δική μου εταιρεία δεν την είχα κάνει όλα αυτά τα χρόνια, θα το έριχνα το μαγαζί στην GmbH. Στην άλλη την εταιρεία και δεν θα χρειαζόταν να κάνω τίποτα από αυτά. Δηλαδή, κάποιο για να κάνει τώρα ένα μαγαζί, πρέπει να πάρει το χαρτί που είχα κάνει, να πάει σχολείο. Ναι, να πάει σχολείο, να δώσει εξετάσεις, για να κάνει ένα μαγαζί, να πάρει μια άδεια για ίμπις, ναι, σουβλατζίδικο, έτσι. Ή ξέρω εγώ για εστιατόριο. Δεν χρειάζεται αυτό. Και για μένα αυτό έχει ένα νόημα. Ένα νόημα. Δηλαδή, μου δείχνει πώς θα πω του πάνω το πράγμα. Ναι. Γιατί, όπως σου είπα, αν το συγκράτησες πριν ένα λεπτό, ότι αν αυτά την άδεια, ναι, την έπαιρνα στη μεγάλη μου την εταιρεία που έχω, που είναι GmbH. Τώρα αυτό πες εσύ πως είναι στο ελληνικά, σαν ΕΠΕ είναι, ΕΠΕ. Είναι ΕΠΕ, ΕΠΕ. Για με εταιρείες μεγάλου τζίρου, δεν θα χρειαζόταν τίποτα από αυτά. Mm. Γιατί η GmbH, σαν τρίτο πρόσωπο, σαν εταιρεία, θα χρειαζόταν, αν χρωστάει η εταιρεία στην εφορία, είναι ουδέτερο πρόσωπο, δεν είναι ούτε εγώ ούτε εσύ, θα έπαιρνε την άδεια αυτή σε ένα τρίμηνο. Χωρίς σχολείο της IHK, χωρίς να έχεις χαρτιά, χωρίς τίποτα. Που σημαίνει ότι δηλαδή... εμάς πάνε να σκαθαρίσουν σιγά σιγά και οι μεγάλες εταιρείες να έχουν τα μαγαζιά, αλυσίδες. Α, θες να πεις δηλαδή ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ένα εστιατόριο που το έχει ένας άνθρωπος, ας μην πούμε Έλληνας, Γερμανός, Άγγλος, Γάλλος, Ιταλός, έχουν πολλά Ιταλικά μαγαζιά και Γαλλικά. Κινέζικα, Ιαπωνέζικα. Κινέζικα, πολύ Κινέζικα. Αλλά το θέμα είναι πιο ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει 2-3-5 υπαλλήλους. Θα πρέπει τώρα πια να κάνει ένα τέτοιο χαρτί στο IHK για να έχει δικαίωμα να το ανοίξει. Αν δεν έχει λοιπόν δικαίωμα να το ανοίξει, αν δεν τα καταφέρει, ή άμα πτωχεύσει λόγω των μέτρων αυτών, έχετε μια μεγάλη εταιρεία και μαζεύει 5-10 μαγαζιά και τα ανοίγει ως... Σίγουρα. Ως εταιρεία, σίγουρα. Άρα πάμε σε μια... Πώς να το πω... Πάμε σούπα σε αλυσίδες, πάμε σε... Πώς να το πούμε... Μήπως τώρα συνωμοσιολογίες και τέτοια, δεν ξέρω. Πας σε άλλη κουβέντα. Πας σε άλλη κουβέντα. Πας σε άλλη κουβέντα. Πας το για κράτα το κάτω. Για άλλη φορά. Κάτω για άλλη φορά. Γιατί, δηλαδή, σοβαρά. Είναι αυτό. Θα έχουν οι μεγάλες εταιρείες να πάρουν 10 μαγαζιά που έχουν κλείσει και να πουλάνε μέσα τα δικά τους πράγματα, έτσι. Τίποτε. Να ζουλάκια, να πουλάνε... Να δεις μια εταιρεία, ας πούμε, κινέζικη, να έχει έναν Έλληνα μάνατζερ υπάλληλο που να πουλάει ζουλάκια. Βέβαια. Γιατί όχι. Εγώ αν τώρα πάω και αγοράσω 10 κινέζικα μαγαζιά,
πάνω στην εταιρεία τα ρίξω, τα αγοράζω αύριο το πρωί. Επειδή θα έχει το ΙΧΑΚΑ που λες. Όχι σε αυτή, αυτή που ήδη έχω. Τώρα που ήδη έχει, είναι μεγάλη. Τι είναι μεγάλη. Όταν τα αγοράζω και αύριο το πρωί ανοίγουν. Ωραίο. Έτσι. Βάζει έναν άνθρωπο, σου κάνει όλα τα παλιά χαρτιά μέσα σε 4-5 μέρες μέχρι να δηλώσει, ξεδηλώσει που λέμε, τέλειωσε. Το φαγητό είναι μεράκι. Το φαγητό ή τα βέρνα, το εστιατόριο είναι μεράκι. Θα πρέπει να φέρει το μεζέπι, το φαγητό του από κάποιον. Έχει μια προσωπική σχέση με τον μαγαζάτορα, με τον εστιατόρα εκεί πέρα. Μπορεί να είναι και μάγειρα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τα αφήνουμε αυτά. Πάμε σε μια πιο ψυχρή κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι είναι αλυσίδα όλα αυτά. Γιατί μια εταιρεία μεγάλη πληρώνει και πιο πολλά στο κράτος. Έτσι, μια μικρή εταιρεία θα δώσει λιγότερα. Μια μεγάλη εταιρεία, να ξέρεις ότι και για το κράτος, ας πούμε, είναι και μια ασφάλεια. Μια μεγάλη εταιρεία που έχει 100 μαγαζιά, δύσκολο να τα φαληρήσει όλα και να τα κλείσει. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, να πούμε. Ναι, ότι κάποιος μικρομεσαίος μπορεί κάποιος, να. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο που έχει συμβεί στη Γερμανία και γι' αυτό και δυσκολεύσαν και οι άδειες, νομίζω. Έρχονταν πάρα πολλοί ξένοι, είτε Έλληνες, είτε Κινέζοι, είτε Ιαπωνέζοι, είτε Γάλλοι, είτε από παντού και ανοίγουν μαγαζάκια. Το οποίο όταν ανοίγει το μαγαζί το καινούριο και πάρει την άδεια και το ξεκινήσει, μέχρι να σου στείλει η εφορία το αφημί σου, μέχρι να δηλώσει το ΦΠΑ, μπορεί να περάσουν 9 και 10 μήνες σου τρει. Μέσα αυτού του 9-10 μήνες είναι πάρα πολλά μαγαζιά και πάρα πολλοί, οι οποίοι άνοιξαν το μαγαζί, δούλεψαν, δεν πλήρωσαν τίποτα, εκτός από νίκη ρεύμα για να τσουλάει, δεν δήλωσαν τίποτα στην εφορία, και όπως πέρασε το δεκάμινο περίπου κάπου εκεί, η εφορία αρχίζει και σου στέλνει τα γράμματα, τα μάζουσαν και έφυγαν. Και βάλανε και 100.000 τσέπη, φύγανε και τα παρατήσαν όλα. Αυτό το φαινόμενο κοιτάνε να το σταματήσουν. Γι' αυτό και τα ψάχνουν, να δουν τι ιστορικό έχει. Έχει συμβεί από εστιατόρια συμβαίνει. Δουλέψουν ένα χρόνο full και μετά ό,τι μαζέψουν κλείνουν και δρόμο. Συνήθως είναι μικρά μαγαζάκια τύπου Ήμπις, δεν είναι κινέζικα, μόνο για πακέτο. Να είναι μέσα 50.000, 80% και φύγει. Πάρα πολλά γίνανε. Πάρα πολλά. Έχουν γίνει πολλά. Οπότε σου λέει το κράτος κάτσε να, το, ναι. Να αυξήσω τις απαιτήσεις μιας άδειας. Σίγουρα. Για να περιορίσω. Πρέπει να πούμε ότι και από κρατήδιο σε κρατήδιο στη Γερμανία αλλάζουν λίγο. Σωστή, αλλά ο βασικός κορμός είναι ο ίδιος. Εμείς είμαστε στο NRW. Στο NRW. Nordrhein-Westfalen. Είναι έτσι τα πράγματα. Στην Κολωνία νομίζω πρέπει να σου πω ότι ήταν λίγο πιο εύκολα που είχα πάρει μια άδεια στην Κολωνία. Από την άδεια που πήρα στο Πούλχαϊμ. Εκεί στο Πούλχαϊμ ήταν τώρα αυτή την άδεια που προσπαθώ να τελειώσω, όπως συζητάμε, μετά από ένα χρόνο. Ήταν πολύ δύσκολο. Πάρα πολλά χαρτιά. Μία μέρα περνούσε, ξανά ειδοποίηση. Δεν είχε ελαστικότητα καθόλου. Εδώ στην Κολωνία νομίζω ήταν λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα, λένε και κάποια χρόνια πριν. Από τη δική σου εμπειρία, ξαναπίσω να το έχω ρωτήσει και προηγουμένως. Πες μου όμως για κάποιον ο οποίος θέλει να το κάνει. Να το κάνει. Και αν το κάνει, αν πει ότι εγώ θα πω σε αυτή τη διαδικασία να πάρω ένα μαγαζί, είτε κάποιο άλλο να αγοράσω, είτε να κάνω κάποιο δικό μου μαγαζί καινούριο, πέραν των δικαιολογητικών, όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή αγορές προϊόντων, ωράριο λειτουργίας, προσωπικό, θα μπει σε μια διαδικασία πολύ μεγάλη. Αξίζει και ο δανεισμός, πες μου, να δανειστεί χρήματα ή να είναι η διακεφάλαια ή να τα μοιράσει. Κοιτάξτε, να δεις. Σου είχα πει για τον δανεισμό και στην προηγούμενη φορά. Σου λέω ότι αν δεν κλείσεις 3 χρόνια το μαγαζί, 3 χρόνια ολοκληρωμένα και 3 χρονιές να έχεις κάνει το bilance, δηλαδή τη φορολογική δήλωση, να έχεις πληρώσει και την εφορία, δεν μπορείς να κάνεις αίτηση για δάνειο, σαν επιχειρηματίας. Τώρα, σαν καταναλωτικό προσωπικό δάνειο, αν δείξεις κάποια εισοδήματα, κάποιο μικρό ποσό μπορείς να πάρεις. Πολύ λίγα λεφτά. Αλλά επενδυτικό δάνειο. Επενδυτικό δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο, ας πούμε, δεν πρόκειται να πάρεις αν δεν κλείσεις 3 χρόνια να είσαι κομπλή όλα σου τα χαρτιά. Οι δηλώσεις σου τακτοποιημένες και πληρωμένη εφορία. Άρα για τον δανεισμό δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπορέσει και να θέλει να πάρει. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κάνει ένα μαγαζί, βέβαια και να το κάνει. Και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και ξέρει τι κάνει και βρήκε ένα σωστό χώρο και το προσαρμόζει στις ανάγκες της εποχής και θα πει: θα κάνω και delivery και θα κάνω, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Και έχει ένα σχέδιο, βέβαια. Εννοείται ότι θα πρέπει τώρα να υπολογίσει και τα υγειονομικά μέτρα και τον περιορισμό των ελευθεριών. Δηλαδή ότι μπορεί να πει το κράτος ότι εγώ 6 μήνες κλείνω. Μπορώ να σε υποστηρίξω με ένα 60-70%, είναι, αλλά από εκεί πέρα είσαι μόνος. Είναι πολύ απλό. Άμα σου πω τώρα, σου πουλάω αυτό το συγκεκριμένο μαγαζί που είμαστε τώρα, και σου πω Σωτήρη, στο δίνω δώρο. Τι θα το κάνεις. Τι θα το κάνεις με κλειστό και θα πληρώνεις και τα έξοδα του. Ναι. Βοηθήματα δεν μπορείς να πάρεις γιατί δεν έχεις τζίρους από τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν υπάρχει προοπτική γιατί σίγουρα θα είμαστε από τον Οκτώβριο και μετά πάλι κλειστοί. Άρα πρέπει να πάρει και ένα μαγαζί που να είναι προσαρμοσμένο αυτή τη στιγμή στα δεδομένα τα τωρινά. Και όταν αλλάξει η κατάσταση, να μπορεί να του κάνει και μια τούμπα και να το χρησιμοποιήσει και για την άλλη κατάσταση. Α, ωραία. Λοιπόν, δεν το ξεχνάω, αλλά να σου πω κάτι άλλο, το να μου το χαρίσει. Αυτό το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Και όταν θα ανοίξει, θα κάνουμε και μια εκπομπή. Δεν μου χαρίζει τον online shop που έχει. Το online shop δεν στο χαρίζω. Γιατί? Γιατί βγάζουμε λεφτά από εκεί. Δεν στο χαρίζω γιατί έχει κάνει καλή δουλειά και μας αποδίδει. Εννοείς ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι, ας πούμε, μέλλον, έχει ψωμί, δηλαδή στην. Εγώ δεν το λέω γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς μου, αλλά εσύ που έχεις επενδύσει χρήματα. Σίγουρα. Πώς νιώθεις? Δεν είναι τυχαίο ότι και ένα κομμάτι της αγοράς και μπορεί να το κοιτάξεις και σε διάφορες δημοσκοπήσεις ότι. Όσοι μπορούν, δηλαδή το, μπορεί η δουλειά τους να το κάνει, γυρνάνε στο online. Πάρα πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν στο online να πουλήσουν και να κάνουν. Παράδειγμα θα σου πω, όλα τα μαγαζιά στην Neumark, σε εμάς εδώ στην αγορά, που πουλάνε ρούχα, παπούτσια και πράγματα, όλα έχουν κάνει online shop. Από τη στιγμή που κλείσανε. Πριν δεν είχαν. Πράγματα που μπορούν να εμπορευτούν online, εμπορεύονται. Γι' αυτό και εμείς προχωράμε το online και βλέπουμε ότι μεγαλώνει σιγά σιγά. Το βλέπω. Να σου πω και εγώ κάτι άλλο: ότι δεν έχω μπει σε μαγαζί για να ψωνίσω ρούχα από τον περασμένο Νοέμβριο. Ναι. Γιατί κλείσανε και οι 6 Κυριανικοί στη Γερμανία τα Χριστούγεννα μέχρι πριν το Πάσχα το Καθολικό. Και όταν μετά το Πάσχα το Καθολικό πήγα να ψωνίσω, με το που φτάνω στο μαγαζί μου λένε αρνητικό τεστ. Λέω πότε να το κάνω, δεν έχω προλάβει. Και από τότε έχω μόνιμα συνδεθεί με 2-3-5 καταστήματα και ψωνίζω ρούχα για μένα και τα παιδιά μου, παπούτσια, τα οποία μάλιστα έρχονται στο σπίτι με το. Δηλαδή, άμα δεν μου κάνει το ρούχο. Ρητούρ κατευθείαν. Η επιστροφή είναι μέσα στο κουτί. Το ξαναβάζω πάλι στο κουτί, ετικέτα επιστροφή, το πάω στο ταχυδρομείο, έφυγε. Όμως και μια παρένθεση, ότι πρώτα ήταν κάποια διάσημα site. Παράδειγμα σε εμάς το Amazon που δουλεύει πολύ, το Otto, πώς τα λένε, δεν ξέρω κι εγώ. Τώρα όμως αντί για 10 διάσημα είναι 40. Ναι, το Decamax, παράδειγμα σε εμάς, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Έτσι, δεν είναι. Γι' αυτό σου λέω ότι ό,τι μπορεί να πουληθεί online, πάει στο online και σου αποφέρει ένα τζίρο, έχεις λίγο δουλειά. Ο κόσμος το έχει μάθει, το έχει συνηθίσει πια και το εμπιστεύεται. Στη Γερμανία τώρα δεν εμπιστεύονταν όμως. Θα βάλω την κάρτα μου, την πιστωτική, θα βάλω το ένα, θα βάλω το άλλο, τα δικά μου τα στοιχεία. Δεν μπορούν να στα πάρουν τα στοιχεία. Αλλά όμως πηγαίνει σε αυτό ότι ο άλλος σου λέει: από να πάω στο μαγαζί να μου πούνε αρνητικό τεστ ή οτιδήποτε άλλο, μπαίνω μέσα, παραγγέλνω 5 πράγματα που θέλω. Το λάδι μου, το μέλι μου, την ελιά μου. Έχουμε μια αλφα δουλειά. Βλέπουμε ότι μεγαλώνει. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε τώρα καινούριο online shop. Με σένα να μας βοηθάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σώθηκες τώρα. Και πιστεύω θα πάει ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό και επενδύουμε εκεί. Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα. Αλλά τώρα που σε έχω εδώ, δεν είναι και πολύ δίκαιο να το πω έτσι. Γιατί εσείς έχουμε εδώ γνωριστήκαμε, στη δουλειά γνωριστήκαμε. Ήμουν ένας σερβιτόρος του μαγαζιού πριν από 4 χρόνια, το έχω πει και άλλη φορά όταν πήγαινα στη σχολή μου το πρωί, ερχόμουν εδώ πέρα το βράδυ για να βοηθήσω το μαγαζί και γίναμε φίλοι και γίναμε οικογενειακοί φίλοι και κάναμε και δουλειές μαζί. Ίσως να μην είναι δίκαιο πολύ να το ρωτήσω. Ρώτα το θες. Όμως θα το ρωτάω και σε άλλους ανθρώπους. Επειδή είσαι μαγαζάτορας, είσαι εστιατόρας, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, να το πω έτσι, από ανθρώπους όχι απελπισμένους, προβληματισμένους, θα το πω. Οι οποίοι λένε διάφορα. Τελικά, τι συμβαίνει σε αυτόν τον χώρο, τον ελληνικό χώρο των εστιατορίων και των μαγαζατόρων? Είναι έτσι ακριβώς όπως το λένε? Εγώ προσπαθώ να κρατήσω μια απόσταση και να πω ότι υπάρχουν και καλοί μαγαζάτορες. Το έχω δει, όχι μόνο σε σένα, γιατί ξένοι ήμασταν παλιά. Το έχω δει και στη Βόρεια Γερμανία που έχω συγγενή μου που έχει μαγαζί και είναι πολύ εντάξει. Αλλά λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν καλά. Τι συμβαίνει όμως στην πλειοψηφία? Γιατί αυτή η αρνητική, γιατί? Υπάρχει μόνο αυτό το αρνητικό. Πάντα να ξέρεις ότι είναι στο νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Σε όλους τους τομείς υπάρχουν και σωστοί επαγγελματίες, υπάρχουν και αυτοί που είναι κάπως διαφορετικά. Εγώ από την πλευρά μου σου λέω ότι έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλά και από παιδιά που έχουν δουλέψει μετά σε μένα. Που είχαν πάει εκεί και ναι, δεν με δήλωσε, ναι, μου είπε θα μου δίνει 1000, μου έδωσε 950 ή δεν μου έδωσε ή δεν έκανε. Ήμουν ξεκάθαρο την άλλη φορά, σου είπα ότι το προσωπικό πρέπει να είναι δηλωμένο. Γιατί να είναι δηλωμένο το προσωπικό, πρέπει να έχει το εισόδημά του, να το δηλώνει, να μπορεί να κινηθεί. Ο κάθε άνθρωπος από εμάς έχει τις ανάγκες του, έχει την οικογένειά του,
πρέπει, σε αυτό είμαι ξεκάθαρος, δεν το συζητάω. Είναι πολλοί όμως που δεν δηλώνουν. Να σου κάνω μια που δεν την έχω κάνει, γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα επιχειρηματικά όσον αφορά την εστίαση, δεν είναι το δικό μου κομμάτι, αλλά θα την κάνω την ερώτηση που δεν την έχω ξανακάνει. Εσύ έχεις σπίτι που πληρώνεις για το προσωπικό σου, δηλαδή έχεις νοικιάσει ένα σπίτι Όχι. και βάζεις μέσα προσωπικό να μείνει. Όχι, αυτό δεν το κάνω. Είναι όμως, θα σου πω πως είναι στη Γερμανία, σε πολλά, τα παλιά τα μαγαζιά, οι μπειραρίες που έχουν γίνει όλα τώρα πια εστιατόρια, σε χωριά, έξω από μεγάλες πόλεις, πάντα είχαν σπίτι από πάνω. Ναι, εκτός πόλης. Εκτός πόλης, εδώ μέσα στην πόλη, εγώ όμως δεν το κάνω, δεν θέλω να μπλέκω με αυτά τα πράγματα, να έχω σπίτι και να μένει το προσωπικό και δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι σωστός στη δουλειά μου, παίρνω ένα άτομο για δουλειά, θα σου πω όμως ότι υπάρχουν, δεν φταίμε και πάντα εμείς, γιατί μου έχουν τύχει πάρα πολλά άτομα, άμα σου λέω ιστορίες θα τελειώσουμε μεθαύριο, που έρχονται για δουλειά, κάθεται όπως τώρα και του λέει το όνομά του, τι κάνεις, ναι, ξέρω λέει τα πάντα. Κανείς δεν ξέρει τα πάντα, ούτε εγώ τα ξέρω. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσα θα μου δίνεις. Εσύ τι μπορείς να κάνεις. Τα πάντα. Τα πάντα, δείξε μου το. Και μετά αφού κάνεις τα πάντα, εγώ θα σε πληρώσω ανάλογα. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, όταν ακούς και αυτές τις ερωτήσεις, και εγώ προσωπικά και μετά από τόσα χρόνια, κουράστηκα. Δηλαδή, να έρχεται ο ένας να μου πει ότι κάνω τα πάντα και τι θα μου δώσεις. Τίποτα δεν θα σου δώσω, γιατί έτσι όπως μου ξεκινάς, ξέρω τι θα συμβεί. Όταν έρχεται ο άλλος για δουλειά, που δουλεύουμε πολύ σωστά άτομα, και έχω καταλήξει να δουλεύουμε σωστά άτομα, ήρθανε για δουλειά, θα σου πω συγκεκριμένα τα 2-3 άτομα που είναι πολύ σταθερά και είμαι πολύ ικανοποιημένος και τους πληρώνω πάρα πολύ καλά, θα σου πω ότι ήρθανε για δουλειά και μου είπαν τα παιδιά. Μια εβδομάδα θα δουλέψω και θα συζητήσουμε μετά. Εγώ αυτό το κρίνω πολύ επαγγελματικό. Ήρθανε, δουλέψα μια εβδομάδα, τους είδα, με είδανε και μετά συζητήσαμε για οικονομικά, για δουλειές και όλα τα σχετικά. Πώς σίγουρα θα σε πληρώσω. Σίγουρα θα σε δηλώσω. Αλλά είναι πολλά άτομα, θα σου πω ένα παράδειγμα. Έρχεται μια κοπέλα, η οποία ήταν στην ηλικία μας περίπου και μου είπε: Είμαι επαγγελματίας σερβιτόρος. Πάνε τώρα νομίζω 2 χρόνια. Ξέρω, μου λέει και γερμανικά. Είμαι 6 μήνες μου λέει στη Γερμανία. Έχω και σπίτι εδώ κοντά. Το πρώτο πράγμα που μου είπε: Τι λεφτά θα παίρνω. Δεν απάντησα. Της είπα: Θα το συζητήσουμε. Τη ρώταγα εγώ, τι ξέρει τη δουλειά, πού έχει δουλέψει, πόσο καιρό έχει δουλέψει στη Γερμανία. Μου είχε πει στην Ελλάδα που είχε δουλέψει, τι είχε κάνει, είχε δουλέψει και εδώ σε κάποιο μαγαζί, κοντά στα μέρη σου νομίζω, από εκεί σε σένα. Και μου λέει, θέλω να σε ρωτήσω, λέει, αν την άδεια λέει, την πληρώνουμε. Λέω, σε μένα θα είσαι φουλ δηλωμένη κανονικά, άρα όταν πάρεις την άδειά σου θα την πληρωθείς. Ήτανε Σεπτέμβριος, μέσα Σεπτεμβρίου, ήθελε να πιάσει δουλειά 1η Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου να φύγει σε πληρωμένη άδεια. Πώς γίνεται αυτό, ένα μήνα. Δεν γίνεται αυτό. Και της είπα και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου γιατί εγώ τον Νοέμβριο έχω full δουλειά. Θέλουμε άτομα, το θέλουμε για Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη που γίνεται ο πανικός. Δεν μπορώ να σου δώσω όμως άδεια ή να φύγεις με άδεια πληρωμένη, φύγει άδεια πληρωμένη το Φεβρουάριο που δεν έχει κίνηση πολύ. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν φταίμε κι εμείς, δηλαδή τώρα κάποιος μπορεί να το πει ότι έκανα λάθος που είπα έτσι. Αλλά εγώ, σαν επιχειρηματίας, να κοιτάξω την επιχείρησή μου, τη δουλειά μου. Θα σε πληρώσω, πρέπει να δουλέψω. Σωστά. Σε παίρνω για να δουλέψω, για να βγει η δουλειά μου. Και εσύ να βγάλεις, αλλά και εγώ να κάνω τη δουλειά μου. Τώρα, κάποιος μπορεί να το δει αρνητικό. Για μένα όμως δεν είναι αρνητικό. Εγώ, έτσι. Επειδή ξέρω και εσένα, ξέρω και άλλες 2-3 επιχειρήσεις, τώρα με το καλό, μακάρι να ανοίξουν τα πράγματα, να κάνουμε επισκέψεις και βόλτες για να σας δείχνω ανθρώπους και μαγαζιά. Επειδή σε ξέρω, ναι, έτσι είναι, το σέβομαι πραγματικά. Προσπάθησε, έχει βοηθήσει, έχει γίνει και κουμπάρος με κάποιον άλλον εδώ πέρα από το μαγαζί. Πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόμαστε που έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε ως σερβιτόροι, ξέρω εγώ, σε κάποιες άλλες θέσεις, γιατί έχουμε κρατήσει επαφή με την οικογένεια, είναι οικογενειακή επιχείρηση. Σε τιμά αυτό το πράγμα και με χαροποιεί που σε γνώρισα και περνάω και το μήνυμα στον κόσμο ότι κάνε το καλό, σκέψου την αγάπη, βάλε την αγάπη στο πρώτο επίπεδο και παίξε μπάλα. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους. Αλλά άμα έρθεις γκρινιάρικα πάνω στη Γερμανία, είτε για να επενδύσεις είτε για να δουλέψεις, θα βρεις πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν σε αποτρέπω. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Να έρθει ο κόσμος. Ο κόσμος να έρθει. Ο κόσμος να έρθει. Όλοι παλεύουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Έτσι έφυγα κι εγώ. Mm-hmm. Έτσι έφυγες κι εσύ. Σίγουρα όλοι φύγαμε για κάτι καλύτερο. Να έρθει ο κόσμος, αλλά να έρθεις σωστά. Και να έχεις κάνει ένα σχέδιο, γιατί ακούω και αυτά που λες. Και εγώ είχα έρθει απροετοίμαστος και έχασα πολλά χρήματα.
Έχεις δίκιο σε πολλά πράγματα. Την πρώτη εκπομπή, παιδιά, την έχω πει ότι θα είναι πάνω να την δείτε. Έκανα και εγώ λάθη. Όσο πιο προετοιμασμένος έρθεις, αλλά να έρθεις και στο μυαλό σου να έχεις και έναν επαγγελματισμό. Σίγουρα. Επιλέγεις όμως αυτόν που συνεργάζεσαι. Πας βλέπεις έναν άνθρωπο. Βλέπεις ότι δεν είναι 50-50. Μη συνεργαστείς μαζί του. Υπάρχουν και αυτοί. Και εγώ τους συναντάω καθημερινά. Και εγώ έχω στη δουλειά μου πάρα πολλά. Κάθε μέρα έχω και εγώ συνεργασίες και πράγματα που δεν έχουν πάει καλά. Σίγουρα έτσι, γιατί έχω να κάνω με πολύ κόσμο. Είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Έλληνας, είτε ό,τι και να είναι. Δηλαδή, επιλέγεις και τον άνθρωπο. Κρίνε, εσύ να είσαι επαγγελματίας, να κάνεις δουλειά σωστά και θα ανταμυφθείς και θα πετύχεις. Το πιστεύω αυτό που σου λέω. Πάντως, έχω πάρει και πολλά μηνύματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ακολουθήσει σωστά τα βήματα. Τα βλέπω και στα σχόλια που λένε ότι ναι, κάναμε εκείνο, μάθαμε λίγο τη γλώσσα, δυσκολευτήκαμε, αλλά τα καταφέραμε. Ένα πολύ μεγάλο θαυμασμό για ανθρώπους που περάσαν δύσκολα και τα έχουν καταφέρει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω και τέτοια μηνύματα, όχι μόνο χαρητικά μηνύματα, αλλά και μηνύματα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει και είναι σε μια ισορροπία και ζουν την οικογένειά τους με αξιοπρέπεια εδώ στη Γερμανία. Άλλη ερώτηση όμως. Εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια, τον παππού μου, τη γιαγιά μου και τους δικούς μου συγγενείς, κάποιοι κάναν σπίτια στην Ελλάδα. Δεκαετία 70, 80. Τώρα τι γίνεται? Άμα χάσει κάποιος στη Γερμανία, μπορεί μετά από 5-10 χρόνια να χτίσει ένα σπίτι στην Ελλάδα? Όχι. Όχι, όσο και να δουλεύει, και 2 δουλειές να κάνει. Και 7 δουλειές να κάνει. Και 7 δουλειές. Θα σου πω γιατί. Θες να σου πω γιατί? Πες. Σύντομα. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια, πριν το ευρώ, ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα. Όταν σε ένα μαγαζί έκανες, παράδειγμα τώρα σε ένα μαγαζί ήμπης, το 50%, το 40% του τζίρου, σίγουρα όσο και να προσέξεις παρακάτω δεν πάει, είναι αγορές. Τότε ήταν 20. Θες να σου συνεχίσω? Όχι, καταλαβαίνεις ότι οι αλλαγές, αλλά άλλη μεγέθη, δεν υπήρχε τόσο φορολογία, κανείς δεν είχε ταμιακή. Δεν νομίζω αν θυμάσαι ο θείος σου να έχει ταμιακή, να την ελέγχει κάθε βράδυ εφορία online. Κάνει μπλοκάκια είχε. Άρα καταλαβαίνεις, γι' αυτό κάνανε σπίτια και δεν είναι κακό να πούμε ότι και εγώ παλεύω και έχω επιχειρήσει με μεγάλους τζίρους και δεν έχω δικό μου σπίτι, στον ίδιο μένω. Και εδώ στη Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η κουβέντα, είναι πάρα πολύ ωραία. Εσύ, ώστε να μην περάσουμε τον χρόνο τον οποίο έχουμε πει γύρω στην μία ώρα, αλλά τα βασικά τα είπαμε. Πήραμε την εμπειρία σου, τη γνώση σου, μας είπες μερικά σημαντικά πράγματα για το πώς πρέπει κάποιος να ξεκινήσει να έρθει στη Γερμανία για να κάνει τη δική του επιχείρηση. Θες κάτι να προσθέσεις τελευταίο πριν κλείσουμε? Θα πω ότι υπομονή σε όλο τον κόσμο, η κατάσταση είναι δύσκολη. Σκληρή δουλειά, είπαμε, αποδίδει, το έχω πει και την άλλη φορά. Σκληρή δουλειά όχι μόνο να δουλεύεις, να έχεις το σωστό δρόμο. Να τραβάς τη. Συνήθως ο σωστός δρόμος είναι και ο δύσκολος. Αλλά αυτός ο δύσκολος δρόμος πιστεύω ότι θα σε φέρει σε ένα άλλο επίπεδο και θα έχεις μια επιτυχία στη ζωή σου. Δείτε την εκπομπή. Μην αφήνετε κενά, παιδιά. Δείτε την εκπομπή. Πάρτε πληροφορίες. Ψάξτε και εσείς. Το λέω πάντα. Πάντα το λέω. Ψάχνουμε. Δεν καθόμαστε και απλά ό,τι μας πει ο καθένας. Αυτό ισχύει. Υπάρχουν άλλα κρατήδια, άλλοι δήμοι, αλλιώς την κολονία και αλλιώς ένας δήμος που είναι 10 χιλιόμετρα μακριά από την κολονία. Ψάξτε, ρωτήστε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου, τον συνεργάτη. Γιατί έξω ότι δούλεψα εδώ πέρα μαζί σαν σερβιτόρος όταν πήγαινα στη σχολή, κερδίζω και χρήματα από την συνεργασία που έχουμε και αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί, γιατί επενδύσαμε ο ένας τον άλλον. Σίγουρα. Και έτσι πρέπει να γίνεται, να συνεργαζόμαστε, να αγαπάμε, το ξαναλέω πάλι, και όχι μόνος μου όταν είμαι στο δικό μου το μέρος, αλλά και εδώ που είμαι εκτός έδρας και θα το λέω σε κάθε επαφή που θα κάνω και θα σας δείχνω ανθρώπους εδώ από την κολονία και από τα μέρη τα δικά μου στη Γερμανία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Στήνη, να είσαι καλά. Είχαμε και Πάσχα, χρόνια πολλά κιόλας, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ανέστη, υγεία σε όλο τον κόσμο και παιδιά, κουράγιο. Θα μιλήσουμε αν όλα πάνε καλά. Μόλις έχω κάτι, μόλις έχεις κάτι να μας πεις, θα με πάρεις ένα τηλέφωνο. Αν και μιλάμε βέβαια. Ό,τι θέλεις και ό,τι ερωτήσεις έχεις, θα σε απαντήσω. Ό,τι μπορώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Αυτή ήταν η συζήτηση με τον Ηρακλή Φουρνιώτη, έναν υπέροχο άνθρωπο και αυτό και η οικογένειά του. Πιστεύω να πήρατε πληροφορία για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει μια δική του επιχείρηση εδώ πέρα στη Γερμανία. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, όπως λέω πάρα πολλές φορές. Ακολουθήστε τα βήματα, ψάξτε, πάρτε συμβουλές, οργανωθείτε.
Η κρίση φέρνει ευκαιρίες, εξού λοιπόν και η ενασχόληση με το online shop και το ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει φτιάξει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έχει αναθέσει αυτό το έργο. Ο κόσμος πηγαίνει για εκεί, η οικονομική κρίση μας έχει περιορίσει, μας έχει δυσκολέψει, αλλά όπως είπαμε και μέσα από την κουβέντα, η κρίση φέρνει ευκαιρίες. Σημειώστε, ακούστε τι σας είπε, σημαντικές πληροφορίες, κάντε τα σχέδιά σας. Βάλτε την αγάπη να παίξει μπαλά, την οικογένειά σας, τον εαυτό σας, την ψυχή σας. Περνάμε όμορφες μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου και καλό θα είναι να τις, να τις αξιοποιήσουμε μέσα μας, βαθιά μέσα μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να ξέρουμε τι θέλουμε. Να μην γκρινιάζουμε και να μην φωνάζουμε με την επιτυχία των άλλων, ούτε να χαιρόμαστε με την αποτυχία των άλλων. Να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και όλοι μαζί αγαπημένοι. Θα προσπαθήσω και θα συνεχίσω να κάνω όσο μπορώ όμορφες εκπομπές. Με ωραίο περιεχόμενο. Πιστεύω καιρός να αλλάξει. Είναι κρύο σήμερα στην Κολονία. Είναι 10 Μαΐου και έχει κρύο. Πιστεύω να πάνε τα πράγματα καλύτερα με τον καιρό για να κάνουμε και ένα tour όπως σας έχω υποσχεθεί στην Κολονία. Να σας δείξω όμορφα μέρη, να δείτε πώς είναι η γειτονιά μας και πώς περνάμε εμείς οι Έλληνες εδώ σε αυτή την περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Είμαι ο Σωτήρης ο Μουζίδης, αν σου άρεσε αυτό που βλέπεις, κάνε ένα like, κάνε μια συνδρομή, δωρεάν είναι. Έχεις την αγάπη μου, μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!